Μερικά από τα οστά αυτά μπορεί να βρίσκονται εδώ πάνω από 1000 χρόνια, από τότε που άρχισε η μοναστική ζωή στον Άθο. Μοναστική ζωή σημαίνει να σηκώνεις το σταυρό του μαρτυρίου. Ένας μοναχός είναι κάποιος που σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό. Οι μοναχοί θεωρούν ότι είναι ζωντανοί επειδή πέρασαν μέσα από το θάνατο μαζί με τον Χριστό. Υπήρξε και εξακολουθεί να είναι και σήμερα το μεγαλύτερο χριστιανικό μοναστικό κέντρο σε όλο τον κόσμο. Σήμερα ζουν εδώ 1500 περίπου μοναχοί. Το Άγιο Όρος είναι ένας πυρσός για ολόκληρη την Ορθοδοξία, μια πηγή δύναμης εδώ και 1000 χρόνια. Το Άγιον Όρος είναι ο τόπος που διατηρείται η αγνότητα της Ορθόδοξης πίστης. Σε εποχές κρίσεων, όταν υπήρχε ο κίνδυνος να αλλοιωθεί η αληθινή πίστη, οι μοναχοί του Άγιου Όρους υπερασπίστηκαν την ακεραιότητα της Ορθοδοξίας. Το Άγιον Όρος είναι μια καταπράσινη χερσόνησος στεφανωμένη με τη μαρμάρινη κορυφή του Άθωνα που προβάλλει επιβλητική από τη Βόρεια Ελλάδα προς το Αιγαίο Πέλαγος. Το Άγιον Όρος είναι αυτοδιοικούμενο τμήμα του ελληνικού κράτους. Ο καταστατικός του χάρτης έχει επικυρωθεί με διεθνή συνθήκη και είναι ένας από τους λίγους τόπους λατρείας στον κόσμο που προστατεύεται από την πολιτική εξουσία. Οι ιστορικές ρίζες του Αγίου Όρους βρίσκονται στη μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική βυζαντινή αυτοκρατορία που κυριαρχούσε στο δυτικό πολιτισμό από τον 4ο αιώνα μετά Χριστό ως την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Πνευματικά όμως, οι ρίζες του ανιχνεύονται στην καυτή Αιγυπτιακή έρημο του 4ου αιώνα. Όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος εκχριστιάνιζε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, άγιοι άνθρωποι κατέφευγαν σε έρημους τόπους υπακούοντας το κάλεσμα του Χριστού να εγκαταλείψουν τα εγκόσμια και να ακολουθήσουν τα βήματά του. Ο Άγιος Αντώνιος, ο πρώτος μεγάλος ερημίτης, και ο Άγιος Παχώμιος, ιδρυτής του πρώτου κοινοβίου. Αυτός δέχτηκε το μοναχικό σχήμα που οι καλόγεροι φοράνε ως σήμερα σαν πνευματική πανοπλία τους, το Αγγελικό Ένδυμα. Και ο Άγιος Βασίλειος, ο πρώτος νομοθέτης του μοναστικού βίου. Τον 9ο αιώνα εγκαταστάθηκαν στη Χερσόνησο του Άθο οι πρώτοι ερημίτες που ζούσαν μόνοι σε σπηλιές. Η λέξη μοναχός δηλώνει τη μοναξιά, την απομόνωση. Κάποιον που ζει μόνος του, μόνος με το Θεό. Περίπου έναν αιώνα αργότερα, το κάλεσμα αυτής της μεγάλης βουνοκορφής βρήκε ανταπόκριση και σε όσους επιθυμούσαν μια πιο οργανωμένη μοναστική ζωή. Και κτίστηκε αυτό το μοναστήρι, η Μεγίστη Λαύρα. Η ιδέα για τη δημιουργία της Μεγίστης Λαύρας οφείλεται σε ένα φωτισμένο Κωνσταντινοπολίτη, τον Αθανάσιο τον Αθωνίτη, που κατάφερε να την πραγματοποιήσει χάρη στην αμέριστη οικονομική βοήθεια του στρατηγού και μελλοντικού αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά. Η παράδοση λέει πως στην αρχή το χτίσιμο της Λαύρας δεν πήγαινε καλά. Ό,τι ο Αθανάσιος και οι άνθρωποι του έχτιζαν την ημέρα, τον γκρέμιζαν τη νύχτα οι δαίμονες. Και καθώς ο Αθανάσιος ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια, εμφανίστηκε η Παναγία και του υπέδειξε να χτυπήσει με το ραβδί του ένα βράχο. Τότε ανάβλησε καθάριο δροσερό νερό. Μέχρι σήμερα, οι μοναχοί της Μεγίστης Λαύρας τιμούν την πηγή αυτή και την ονομάζουν πηγή της Παρθένου.
Με καινούργιες ελπίδες ο Αθανάσιος συνέχισε αυτό που είχε αρχίσει. Αλλά ο φίλος του Φωκάς δολοφονήθηκε. Ο διάδοχός του, ο αυτοκράτορας Ιωάννης Τσιμισκής, χρηματοδότησε την ολοκλήρωση του μοναστηριού και έδωσε στη Λαύρα τον καταστατικό της χάρτη. Η Μονή ήταν υπό την προστασία του αυτοκράτορα. Η Μεγίστη Λαύρα έχει διατηρηθεί ουσιαστικά αναλύωτη και είναι το πιο παλιό και το πιο φημισμένο μοναστήρι του Αγίου Όρους. Στη Λαύρα οφείλει πολλά στους Βυζαντινούς αυτοκράτορες. Οι δωρεές και η γενοδορία των βασιλιάδων κατέκλυζαν τους καλόγερους. Ανάμεσά τους αυτό το Ευαγγέλιο του Φωκά, χρυσό, στολισμένο με πολύτιμα πετράδια. Και αναρρύθμιτα χειρόγραφα. Εικόνες και λειψανοθήκες συγκαταλέγονται ακόμα ανάμεσα στους μεγαλύτερους θησαυρούς του Αγίου Όρους. Με μοντέλο τη Λαύρα ιδρύθηκαν τα επόμενα μοναστήρια. Παρά τις ιστορικές καταστροφές, το Άγιο Όρος αναπτυσσόταν συνέχεια. Σήμερα υπάρχουν 20 ιερές μονές, από τις οποίες εξαρτώνται πολλές μικρότερες. Όλες κτίστηκαν πριν από την πτώση του Βυζαντίου, τον 15ο αιώνα. Πολλά από τα πρώτα μοναστικά κέντρα βρίσκονταν σε τόπους απόμακρους, γυμνούς. Ο Άθος είναι απόμακρος, αλλά είναι παράδεισος. Με πλούσια βλάστηση, γεμάτος λουλούδια και πανίδα. Είναι γνωστός σαν το περιβόλι της Παναγίας. It is believed by the monks that after the Οι μοναχοί πιστεύουν ότι μετά το θάνατο του Χριστού, αλλά πριν από το δικό της θάνατο, η Θεομήτωρ επισκέφτηκε το Άγιο Όρος και είπε «Αυτός ο τόπος θα είναι αιώνια δικός μου». Κι έτσι οι μοναχοί αισθάνονται ότι βρίσκονται κάτω από την ειδική προστασία της Παρθένου. Ο Άθος δεν είναι μόνο ένας τόπος όπου διαμένουν Άγιοι άνθρωποι. Είναι αφεαυτού ένας Άγιος τόπος. Πριν σκεφτούμε τους μοναχούς, πρέπει να σκεφτούμε το βουνό, το Άγιο Όρος. Αυτή την τεράστια πυραμίδα που υψώνεται 2.000 μέτρα πάνω από το πέλαγος. Σε αυτόν τον τόπο ο Θεός είναι παρόν. Οι Άγιοι είναι παρόντες.
είναι ένα σημείο στον ιερό χώρο. Ως τώρα, ο 20ος αιώνας έφερε πολύ λίγες αλλαγές στον Άθο. Μερικές φορές αισθάνεσαι ότι περνάς στο κατόφλι μιας άλλης εποχής. Κυρίως αν περπατάς μόνος σου στα δάση και στις βουνοπλαγιές. Άμα περπατάτε μόνοι, ανακαλύπτεται αυτό που είναι η ουσία του Αγίου Όρους. Η ηρεμία, η σιωπή. Η σιωπή όχι σαν κενό, αλλά σαν παρουσία. Η σιωπή όχι σαν απουσία λόγου, αλλά σαν στάση ακρόασης. Επιβιώνει ακόμα η παράδοση των ερημητών που πρωτοήρθαν εδώ πριν από 1000 τουλάχιστον χρόνια. Μερικοί εξακολουθούν να ζουν απομονωμένοι σε κελιά, στα πιο παράξενα και απρόσιτα μέρη. Τα μοναστήρια απέχουν πολλές ώρες δρόμο μεταξύ τους. Αλλά αυτός ο ερημίτης μπορεί να χρειαστεί μια ολόκληρη μέρα για να γυρίσει στην κατοικία του. Με αλυσίδα ανεβαίνει τη βουνοπλαγιά. Η τραχιά ύπαρξη του ερημίτη βρίσκεται στο έλεος της φύσης, σαν να είναι γυμνός ενώπιον του Θεού. Αυτός ο μοναχός ήταν Ιουγκοσλάβος αριστοκράτης. Τώρα η ζωή του είναι αφιερωμένη στη θρησκευτική ενόραση. Η δίαιτά του είναι κυρίως χορτοφαγική και τη συμπληρώνει με ψάρια που ψαρεύει από τη βαθιά θάλασσα. Υπάρχει και ένα τρίτο μοντέλο διαβίωσης στον Άθο. Ανάμεσα στον κοινοβιακό βίο, στα μεγάλα οργανωμένα μοναστήρια και στα ερημητήρια, είναι οι μοναχοί που ζουν σε μικροσκοπικές κοινότητες που ονομάζονται σκήτες. Αυτοί οι μοναχοί ζουν από το έργο των χεριών τους. Η τέχνη τους είναι παμπάλαιοι και χρησιμοποιούν παραδοσιακές τεχνικές. Ίσως μόνο στο Άγιον Όρος μπορεί να συναντήσει κανείς σήμερα υδροκίνητο τόρνο. Στις σκήτες, οι μοναχοί πρέπει να είναι αυτάρκεις. Πουλώντας τα έργα τους, θα μπορέσουν να εξοικονομήσουν τα ελάχιστα αναγκαία χρήματα.
η εκτιμοσύνη. Πρέπει ο μοναχός να μην έχει τη δικάρα. Εγώ, όπως είπατε, έκανα 70 χρόνια εδώ στο μοναστήρι και χάρη του Θεού δούλεψε όσο μπορούσα, σκληρά. Και 40 χρόνια ηγούμενος διαχειρίστην εκατομμύρια, όχι μόνο του μοναστηριού, αλλά και της κοινότητας ακόμα, του Αγίου Όρους. Και σήμερα δεν έχω ούτε μια δεκάρα. Η ξυλογλυπτική είναι παράδοση στο Άγιον Όρος από το 15ο αιώνα. Παρόλο που οι πιο στενοί δεσμοί του Αγίου Όρους είναι με την Ελλάδα και όποιος διαμένει εδώ αποκτά την ελληνική ηθαγένεια, ο Άθος είναι πάνω απ' όλα κέντρο της Ορθόδοξης πίστης. Υπάρχουν Ρώσοι μοναχοί, Σέρβοι από τη Γιουγκοσλαβία, Βούλγαροι, Ρουμάνοι. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα έρχονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι από τη Δύση, από τη Μεγάλη Βρετανία, από τη Γαλλία, από την Ελβετία, τη Γερμανία, ως και ένας από το Περού. Η μέρα στο Άγιο Όρος αρχίζει με την Ανατολή, γιατί εδώ βρισκόμαστε στη Βυζαντινή εποχή, σαν να υπάρχει ακόμα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Οι μοναχοί μαζεύονται για την αγρυπνία, χρόνος για διαλογισμό. Η προσευχή είναι το πιο σημαντικό πράγμα που κάνει ο μοναχός. Ο Άγιος Παύλος στην προς Θεσσαλονικής επιστολή λέει «αδιαλείπτος προσεύχεστε». Όχι μόνο πρωί και βράδυ, όχι 7 φορές τη μέρα, αλλά αδιαλείπτος. Αυτό είναι ένα κομποσκήνι. Κάθε μοναχός έχει ένα τέτοιο μικρό κομποσκήνι. Με αυτό επαναλαμβάνει συνέχεια την προσευχή στον Ιησού. Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θείου ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θείου ελέησον μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θείου ελέησον τον κόσμο σάπαναν. Για τον μοναχό, η προσευχή δεν είναι μια δραστηριότητα ανάμεσα στις άλλες. Η προσευχή είναι μια διάσταση που ενυπάρχει σε οποιαδήποτε άλλη πράξη του. Η ελπίδα είναι ότι δεν θα είναι ένα άτομο που θα προσεύχεται κατά διαστήματα, αλλά ένα άτομο που είναι μια διαρκής προσευχή. Έτσι, κάθε άλλη δραστηριότητα στο μοναστήρι αντιμετωπίζεται σε σχέση με την προσευχή.
Αυτή είναι μια από τις πολλές κουζίνες όπου μαγειρεύονται γεύματα για τους μοναχούς. Δεν υπάρχουν σύγχρονες ανέσεις εδώ. Σημείωσε δε ότι ουδαίο κόρπος του Αβραάμ σημαίνει το τέλειο της Θείας Δόξης. Τα κοινοβιακά γεύματα, σαν κι αυτό, είναι ιεροτελεστία. Η λατρεία συνεχίζεται. Είτε είσαι μοναχός, προσκυνητής ή απλός επισκέπτης. Η φιλοξενία ήταν πάντα ζωτικό τμήμα της μοναστικής ζωής. Λένε ότι ο φιλοξενούμενος πρέπει να γίνει δεκτός σαν να ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Οι μοναχοί θεωρούν την υποδοχή του ξένου όχι σαν αναπόφευκτο καθήκον, όχι σαν ενόχληση. Τη θεωρούν προνόμιο. Στην εποχή μας όμως, που τα ταξίδια έχουν γίνει τόσο εύκολα, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Τα μοναστήρια είναι διατεθειμένα να δεχτούν προσκυνητές, αλλά και τουρίστες. Μια από τις πιο πολύτιμες ιδιότητες του Αγίου Όρους είναι η σιωπή του, η ηρεμία του. Οι πολλοί επισκέπτες θα το καταστρέψουν. Και έτσι σήμερα, όσο κι αν είναι δυσάρεστο, είμαστε υποχρεωμένοι να επιβάλλουμε περιορισμούς στο ποιος γίνεται δεκτός στο Άγιο Όρος. Πάρα πολύ λίγα μέρη έχουν απομείνει στη Δυτική Ευρώπη όπου μπορεί κανείς να βρει την αληθινή σιωπή. Ένα από αυτά είναι το Άγιον Όρος και πρέπει να διαφυλάξουμε αυτό το πολύτιμο δώρο. Οι περισσότεροι ψαράδες πιάνουν ψάρια για τον εαυτό τους ή για τους άλλους. Αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με αυτό το γεμάτο καλοσύνη αθωνίτη μοναχό. Ψαρεύει για τις γάτες του, τη συντροφιά του. Ο Άγιον Όρος είναι ένα παράδοξο. Μερικοί μάλιστα θα μπορούσαν να το χαρακτηρίσουν αναχρονιστικό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Και ένας από τους πιο σημαντικούς, ότι είναι απρόσιτο. Παρόλο που πολλά μονοπάτια οδηγούν στα μοναστήρια, υπάρχει μόνο ένα σημείο εισόδου. Με καίκι στη Δάφνη, το λιμάνι του Αγίου Όρους. Αυτό το μικρό καίκι δεν φέρνει μόνο προμήθειες, αλλά φέρνει και όλους όσους θέλουν να επισκεφτούν το Άγιον Όρος. Είναι ένα ταξίδι σε μια άλλη εποχή. Ένα ταξίδι για το οποίο ξεκινούν μονάχα άντρες. Η είσοδος των γυναικών στο Άγιο Όρος έχει απαγορευτεί από την εποχή της ίδρυσής του. Ο λόγος είναι απλός. Οι μοναχοί έχουν επιλέξει την αγαμία και είναι προτιμότερο για αυτούς να μην συναντάνε γυναίκες.
Από το Άγιο Όρος όμως δεν έχουν αποκλειστεί μονάχα οι γυναίκες, αλλά και τα θηλυκά ζώα, τουλάχιστον τα κατοικίδια, όπως οι αγελάδες και οι προβατίνες. Η αιτία είναι διαφορετική. Στην Ορθόδοξη παράδοση, η κύρια εργασία των μοναχών είναι η καλλιέργεια λαχανικών για δική τους χρήση. Η ενασχόληση με τη ζωοτροφία θα παρενοχλούσε μια ζωή αφιερωμένη στην προσευχή και στη σιωπή. Πρέπει να φροντίζεις τα ζώα, ακόμα κι αν είναι μεγάλη γιορτή και θέλεις να πας στην εκκλησία. Όσοι επισκέπτονται το Άγιον Όρος, πρέπει να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο από την Δάφνη στις Καριές, το διοικητικό κέντρο της Χερσονήσου. Εδώ θα σας πούνε αν και πόσο καιρό μπορείτε να μείνετε. Κανείς δεν μπορεί να μπει στο μοναστήρι χωρίς άδεια εισόδου. Οι περιορισμοί για μοναχούς και γνήσιους προσκυνητές είναι ελάχιστοι. Αλλά γίνεται προσεκτικός έλεγχος στους τουρίστες. Το περισσότερο που μπορεί να περιμένει ένας τυχαίος επισκέπτης είναι μια τριήμερη άδεια. Το αυτοδιοικούμενο τμήμα του Άθο, με έδρα της Καριές, διοικείται από αντιπροσώπους των 20 ιερών μονών. Μια φορά το χρόνο συνέρχονται για να εκλέξουν την επιστασία 4 μοναχούς, που ο ένας είναι ο πρώτος. Κάθε μέλος παίρνει το 1/4 της μεγάλης φραγίδας του όρους, που με αυτήν επικυρώνονται όλες οι αποφάσεις. Ως ιεράν παρακαταθήκη. Λέγεται ότι κάποτε ζούσαν στο Άγιον Όρος τουλάχιστον 20.000 μοναχοί. Συγκεκριμένα στοιχεία όμως υπάρχουν μόνο από τις αρχές του αιώνα. Όταν ήρθε στο 910, ευρίσκει το ενδιακμή του και ποιοτικός και αριθμητικός. Το 1908 που έγινε η απογραφή του Αγίου Όρους, οι καλόγεροι αγιορείτες ήσαν 8.000, εκ των οποίων οι 4.000 ήσαν Έλληνες και 4.000 ήσαν οι Αλλοδαποί. Εκ δε των Αλλοδαπών, οι 3.500 ήταν Ρώσοι και 500 ήταν οι άλλοι, Ρουμάνοι, Σέρβοι και Βούλγαροι. Ρώσοι μοναχοί έρχονταν στον Άθο από τον 10ο αιώνα. Σήμερα έχουν απομείνει ελάχιστοι. Αυτό είναι το Ρώσικο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος. Η χλειδί αυτής της εκκλησίας, που χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, δεν μαρτυρά μόνο τη γενναιοδορία των ευσεβών Ρώσων ηγεμόνων, αλλά και την ευλάβεια και τις δωρεές των απλών χριστιανών. Όπως βλέπετε, ήταν η τράπεζα που τρώγανε κάπου 1000 καλόγεροι. Ο ηγούμενος και το ηγούμενο Εμίλιο καθόταν εδώ σε αυτή την πρώτη τράπεζα μετά τη λειτουργία που γινόταν και είχαν 50 παπάδες, άλλοι 50 διάκοι και ερχόντουσαν εν πομπή σαν λιτανία, χτυπούσαν 25 καμπάνες και ερχόντουσαν και ταξοποιούσαν και τρώγανε. Τα πανηγύρια, τα εορτάσεις μεγάλες, δεν έφτανε ο χώρος αυτός που έχει άλλα διαμερίσματα, αλλά απ' έξω στη γη στρώναν σανίδια μέχρι κάτω, όπως βλέπετε, μέχρι την παρακρίση και κάτω, και τρώγανε έξω ο κόσμος. Και όταν φεύγαν, οι φτωχοί, εάν ήταν παπάς ή τη διάκος, του δίναν τίποτα ιερά στην πόρτα. Εάν ήταν φτωχός και κοσμικός, του δίναν τίποτα χρηματάκια να οικονομηθεί κι αυτός ή τη ρούχα. Εάν ήθελαν όμως οι ασκητέ, όπως έχουν πολλούς ερημίτες, πηγαίναν στο δοχείο και ζητήσαν ελεημοσύνη. Και δεν λέγανε δώσ' μου λίγο χαβιάρι που ερχόντουσαν με τα βαρέλια,
αλλά με το φτιάρι το μεγάλο, 2-3 σοκάδες όσο χώρα για το φτιάρι, πάρε ελεημοσύνη. Ήταν ελεήμονες πόλη. Ήταν δηλαδή στη δόξα του. Τώρα, ο τσαρισμός δεν πρόκειται να έρθει στη Ρωσία, αλλά ο χριστιανισμός οπωσδήποτε θα έρθει κάποτε και θα επανέλθουν. Οπότε, πάλι κάποτε στην Θεό θα δούμε τη σκήτη αυτή πάλι να ζωογονηθεί όπως βλέπουμε σε μερικά μοναστήρια. Αλλά στα τέλη της δεκαετίας του 1960 τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Άρχισαν να έρχονται νέοι στο Άγιον Όρος. Όλοι οι μόνοι ήταν over 50. Ήταν a rare thing to see a monk with no white hair. Πολλοί από αυτούς ήταν απόφοιτοι πανεπιστημίου. Μερικοί είχαν κιόλας ξεκινήσει κάποια καριέρα στον έξω κόσμο. Πριν από 15 χρόνια, μερικά μοναστήρια είχαν μόνο γέρους μοναχούς που δεν μπορούσαν να τα διατηρήσουν ζωντανά. Τώρα είναι γεμάτα με νεαρούς μοναχούς με πίστη και ελπίδα. Πρωτάτο, η μεγάλη κοινοτική εκκλησία στην καρδιά του Αγίου Όρους είναι αφιερωμένη στην Παναγία, όπως άλλωστε και ολόκληρο το Όρος. Αφορμή για αυτή την τελετή είναι η επίσκεψη ενός επισκόπου που εκπροσωπεί τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης. Η αλλαγή των αμφίων είναι συμβολική, ανήκει στο τυπικό της Ορθόδοξης Τελετουργίας. Βασίζεται στο χιλιόχρονο αυτοκρατορικό πρωτόκολλο. Τα πλούσια μεταξωτά άμφια και τα κοσμήματα απηχούν την ανατολίτικη πολυτέλεια της Βυζαντινής Αυλής. Πάντοτε νυν και αείτε εις τους αιώνας των αιώνων. Πάντοτε νυν και αείτε εις τους αιώνας των αιώνων. Όγισον δέσποτα. Το πρωτάτο δεν είναι μόνο τόπος λατρείας. Είναι και ένα από τα λίγα παραδείγματα εκλεπτισμένης και έξοχης βυζαντινής ζωγραφικής που έχουν διατηρηθεί ως σήμερα. Αυτές οι τοιχογραφίες χρονολογούνται από τις αρχές του 14ου αιώνα και αποδίδονται στο μεγαλοφυΐ Μανουήλ Πανσέλινο. Πολύ λίγα πράγματα είναι γνωστά για αυτόν. Δεν υπέγραφε τα έργα του.
αλλά το όνομά του έχει μείνει μυθικό και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν ένας από τους μεγαλύτερους βυζαντινούς ζωγράφους. Για πρώτη φορά βλέπουμε αυτές τις στιχογραφίες με φωτισμό άλλο από το τρεμουλιαστό φως των κεριών. Για τους ιστορικούς της τέχνης, αλλά και για τους πιστούς, ο Άθος εκπροσωπεί μια πλούσια καλλιτεχνική παράδοση και δίνει την ευκαιρία να μελετήσουμε την ανατολική χριστιανική τέχνη μέσα στην χιλιετή εξέλιξή της. Ο Διονύσιος ο Εκφουρνά ζωγράφησε αυτές τις εικόνες τον 18ο αιώνα, στο κελί του, στις Καριές. Είναι ο συγγραφέας της φημισμένης Ερμηνείας, όπου περιγράφει την τεχνική και την εικονογραφία της βυζαντινής ζωγραφικής. Άγιον Όρος συνεχίζουν να ζωγραφίζουν εικόνες. Ό,τι έχει απομείνει από μια παράδοση που ήταν κάποτε ένδοξη. Το Άγιον Όρος είναι σήμερα τόπος αναχώρησης και θρησκευτικής θεώρησης. Και αυτό συσκοτίζει την τεράστια σημασία και επιρροή που είχε στον χριστιανισμό. Ο πυρσός του Άθο ακτινοβολούσε ως τα άκρα της γης. Είχε τόση σημασία που σε παλιότερες εποχές έγινε συχνά στόχος για όσους ήθελαν να σβήσουν τη φωνή του, αλλά και για όσους ονειρεύονταν λάφυρα και πλιάτσικο. Οι δεσπότες και οι πειρατές απέτυχαν να ταπεινώσουν ή να συντρίψουν τον Άθο, αλλά ανάγκασαν τους μοναχούς να κτίζουν τα μοναστήρια σαν κάστρα. Οι επιδρομείς αποκρούστηκαν. Οι μοναχοί του Αγίου Όρους δεν έχουν χάσει την αποφασιστικότητά τους. Είναι απόγονοι Αγίων ανθρώπων που αντέδρασαν ισχυρά σε κάθε ιδεολογική απειλή. Το κύρος και η επιρροή τους ήταν τόσο μεγάλη που ακόμα και οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες δοκίμαζαν τις συνέπειες όταν αγνοούσαν τους Αθωνίτες. Όταν τον 14ο αιώνα οι ορθολογιστές της Δύσης υποστήριζαν ότι ήταν αδύνατο να έχει κανείς μια άμεση προσωπική εμπειρία του Θεού, οι μοναχοί του Όρους υπερασπίστηκαν τη χιλιόχρονη παράδοση. Κυρίαρχη μορφή ανάμεσά τους ήταν ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Υπερασπίστηκε την ορθόδοξη πίστη για τη σχέση του Θεού με το δημιούργημά του, τον κόσμο. «Ο Θεός δεν μπορεί να νοηθεί», συμφωνεί ο Παλαμάς, «αλλά επικοινωνεί μαζί μας μέσω των ενεργειών του». Όπως ο ήλιος, ο φλογερός δίσκος του ουρανού, ενσταλάζει στη γη θαλπορή και φως, έτσι και οι ενέργειες του Θεού διαπερνούν και μετουσιώνουν τη δημιουργία του. Nothing apart from prayer. Στον Άθο δεν υπήρξε ποτέ τίποτα άλλο από προσευχή, πνευματική εμπειρία και μια εξαιρετικά αυστηρή αισθητική ζωή. Η πνευματική εμπειρία είναι το επίκεντρό του, όπως το πείραμα και η έρευνα είναι το επίκεντρο ενός εργαστηρίου. Τίποτα άλλο δεν γίνεται εκεί.
Το σήμαντρο καλεί τους μοναχούς στην εκκλησία. Θυμίζει τον Νόε όταν καλούσε τα ζώα να βρούνε καταφύγιο στην Κιβωτό. Η εκκλησία είναι η Κιβωτός των πιστών. Πριν από την Ορθόδοξη λειτουργία, οι μοναχοί φυλάνε τις εικόνες και υποδέχονται επίσημα ο ένας τον άλλον. Αυτή η τελετή περιλαμβάνει όλες τις εικόνες και τα Άγια Λείψανα. Τα οστά και τα κοιμήλια των Αγίων δεν είναι μόνο αναμνηστικά ή αξιοπερίεργα αντικείμενα, αλλά αναπόσπαστο τμήμα της λατρείας. Relics are understandable only if you share with us. Τα λείψανα έχουν νόημα μόνο αν συμμερίζεστε την πίστη μας ότι το σώμα του ανθρώπου δεν είναι προσωρινός τόπος διαμονής της αιώνιας ψυχής, αλλά καλείται σε αιώνια ζωή. Για να αναφέρω τα λόγια ενός θεολόγου μας, η Ορθοδοξία είναι ο μόνος αληθινός υλισμός. Όπως και τα λείψανα, έτσι και οι εικόνες δεν είναι μόνο άψυχη ύλη, ξύλο και μπογιά. Μετουσιώνονται, ακριβώς όπως ο άρτος και ο ίνος της Αγίας Μετάληψης μετουσιώνεται σε σώμα και αίμα του Χριστού. Είναι αδύνατο να υπολογίσουμε πόσες εικόνες υπάρχουν στο Άγιον Όρος. Πολλές από αυτές θα είχαν μεγάλη χρηματική αξία στη Δύση. Εδώ όμως είναι κάτι παραπάνω από θρησκευτικές εικόνες. Είναι ιερές, ευλογημένες, αντικείμενα προσευχής, καθαγιασμένες. Του θανάτου. Δεν είναι πισιθανάτια η πίστη μερικών αθωνητών μοναχών ότι είναι ζωντανή νεκρή. Βασίζεται στην επιδίωξη του μοναχού να γίνει επίγειος άγγελος. Ο μοναχός προσφέρει ό,τι προσέφερε ο Χριστός επάνω στο Γολγοθά. Ενώνει το αίμα του με το αίμα του Χριστού. Ενώνει το σώμα του με τα σώματα των μαρτύρων. Και είναι κάποιος που αποθνίσκει καθημέραν. Λοιπόν, ο μοναχός προσφέρει το λείψανό του. Και το λείψανο πάντοτε είναι θεοφόρον. Η εξοικειωσή του δε με τον θάνατο, τι μπορούμε να πούμε. Πώς είναι δυνατόν κανείς παντρευόμενος να μην εξοικειωθεί με την γυναίκα του. Η γυναίκα με τον άντρα και ο άντρας με την γυναίκα. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ο μοναχός, γενόμενος μοναχός, να μην εξοικειωθεί με τον θάνατο, που είναι ο δικός του ο γάμος και ο τάφος. Δηλαδή το κελί του είναι η παστάς, είναι ο νυμφικός του θάλαμος και εκεί συναντιέται με τον νυμφίον, με τον Χριστόν. Ο μοναχός λοιπόν είναι αυτός που φέρει μέσα του τον θάνατο, δηλαδή μεταποιεί τον θάνατο εις ζωήν, όπως τον μεταποίησε ο Χριστός λαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση μέσα του, δηλαδή τον θάνατο τον μεταποίησε εις ζωήν αιώνιον, εις ζωήν αθάνατον. Thank you.
20ος αιώνας βρίσκεται πέρα από τον ορίζοντα. Ως τώρα άγγιξε ελαφρά μονάχα αυτό το ιδυλιακό προπύργιο της μοναξιάς. Είτε βρίσκεσαι στον άθμο, μέσα στην πλούσια φύση, είτε σε ένα ρωμανικό μοναστήρι της Δύσης, είτε στην ερημιά, αναζητάς την ίδια βασική ουσιώδη εμπειρία, την αίσθηση ότι είσαι ενώπιος ενωπίων με τον ζωντανό Θεό και ότι τα βλέπεις όλα όπως τα βλέπει ο Θεός ή όπως σου επιτρέπει εκείνος να δεις. Έτσι, οι μοναχοί του Αγίου Όρους άφησαν μισά ανοιχτή την πόρτα. Ίσα-ίσα που φτάνει για μια επιπόλαιη ματιά στο καταφύγιό τους και στην πίστη που προστατεύει. Ξέρουν ότι αν για μια φορά την ανοίξουν διάπλατη, δεν θα ξανακλείσει ποτέ. Οι δρόμοι μας, ο ηλεκτρισμός, οι μηχανές και τα τηλέφωνα μπορεί να απειλούν την ποιότητα ζωής και τις συνήθειες του άθο. Αλλά η ακόρεστη περιέργεια του τουρίστα βάζει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξή του. Οι μοναχοί πρέπει να έχουν εξασφαλίσει μια αντικάμαρα της μοναστικής ζωής που θα είναι προσιτή στον παρατηρητή και ένα μυστικό κήπο που ο παρατηρητής δεν θα δει ποτέ, γιατί αυτόν τον βλέπει κανείς μόνο με τα μάτια του πνεύματος.